Αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς, υποστηρίζει ο πρίτανης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος Βασίλης Τριανταφύλου αναφορικά με το σχέδιο συγχώνευσης του ΤΕΙ με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Ο κύριος Τριανταφύλου, μιλώντας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, άδειασε στην ουσία τον Υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, ο οποίος είχε μιλήσει για σενάρια στα όσα είχαν ακουστεί περί συγχώνευσης με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Μετά την αποτυχία της λύσης με το ΕΑΠ, να τονίσω ότι στις συζητήσεις αυτές το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας δεν συμμετείχε, διότι δεν υπήρξε κατ' ουσία μία παρέμβαση η οποία να οδηγούσε στο να διαμορφώσουμε μία συνολική πρόταση μαζί με το ΕΑΠ. Η μόνη επαφή που υπήρξε ήταν με τον πρόεδρο της δικούς σας επιτροπής, ο οποίος μας ενημέρωσε για την πρόθεση του Υπουργείου να συζητήσει, και έκτοτε παρέμειναν εκεί. Ο κύριος Τριανταφύλου δεν άφησε στο απειρόβλητο και την διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς όπως τόνισε, η πλευρά του ΤΕΙ δεν κλήθηκε και δεν συμμετείχε σε καμία συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής Πανεπιστημίου και ΤΕΙ με σκοπό να μορφοποιήσει την πρόταση της συγχώνευσης προς τον Υπουργό. Είμαι ξεκάθαρος, όχι. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το ίδιο ισχύει τουλάχιστον για τα δύο μέλη της Επιτροπής, τα οποία ήταν παρόντα χθες στη Σύλληπτο και δεν γνώριζαν κάτι. Θεωρώ ότι αυτό ήταν ένα λάθος. Προφανώς τα λάθη γίνονται για να διορθωθούν και πιστεύουμε ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα ο Υπουργός θα μας καλέσει για να εκφράσουμε και εμείς τις απόψεις μας πάνω στο σχέδιο που ετοιμάζεται. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αναλυθούν πρωτοβουλίες από την πλευρά του ΤΕΙ σχετικά με τους τρόπους αντίδρασης, τη στιγμή που οι φοιτητές του εκπαιδευτικού ιδρύματος έχουν ήδη ξεκινήσει τις κινητοποιήσεις τους με κατάληψη στο κτίριο της διοίκησης αλλά και με ενημερώσεις των τοπικών φορέων, επιχειρώντας την συστράτευσή τους ενάντια στους σχεδιασμούς Γαβρόγλου.